φακός του Καλλιμενονίου βρίσκεται στο λιμάνι Βραδάκι, μόλις έχει έρθει το Ηλία Σταφ και ο μεγάλος μας πρωταθλητής στις μεγάλες αποστάσεις, ο Ανδρέας ο Έλληνας, έχει έρθει με ασημένιο μετάλλιο. Αντρίκο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, κύριε Μάμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή μου την επιτυχία. Κατάφερα να βγω δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που έγινε στα Γιάννενα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας από πολλές απόψεις και από την άποψη των συναθλητών μου ήταν πολύ καλή και επίσης για ο καιρός ήταν πολύ περίεργος και δεν μας βοήθησε στο να κάνουμε καλές επιδόσεις. Τουλάχιστον οι αθλητές. Συμβαίνουν αυτά σε μεγάλους αγώνες. Των μεγάλων αποστάσεων, διότι είχε πολύ ζέστη και επίσης είχε και πολύ υγρασία. Αυτό δεν ευνόησε τον αγώνα. Τι άλλη προσπάθεια έχεις τώρα? Η προσπάθειά μου ολοκληρώθηκε εδώ πέρα, αλλά έχω και συνέχεια από ό,τι φαίνεται, διότι στις 10 του Σεπτέμβρη με αυτή μου τη διάκριση θα είμαι με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει ξανά στην Κωνσταντινούπολη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που ευελπιστώ. Θα πάρεις μέρος λοιπόν. Βεβαίως. Σε μια νέα ατομική επίδοση. Με το τραυματισμό σου που δεν σου έδωσε τη δυνατότητα να πάρεις μέρος στο δεύτερο αγώνισμα. Η αλήθεια, στο δεύτερο μου αγώνισμα δεν πήρα μέρος λόγω πιο πολύ επειδή ήθελα να επιφυλάξω τον εαυτό μου και να μην τραυματιστώ. Να το προφυλάξεις. Μπράβο. Και να προφυλαχτώ για το. Άρα ήταν δηλαδή μια κίνηση τακτικής. Βεβαίως. Μιλήσατε με τον προπονητή. Βεβαίως. Τα είπαμε μαζί, το αποφασίσαμε. Τέλεια. Συγχαρητήρια, Αντρίκο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κορδιά, για μπείτε μέσα στον πλάνο τώρα, έτσι. Εδώ, εκεί, έδειο, κοντά του. Τι να πω εγώ, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Ανδρέα τον Έλληνα, ο οποίος για ακόμα μια φορά απέδειξε ότι είναι ένας ταλαντούχος αθλητής. Κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πάρει ένα πανελλήνιο μετάλλιο, όπως είπε και ο ίδιος, σε μια δύσκολη κατηγορία. Έτσι, 18-19 ετών είναι αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται πάρα πολλά χρόνια και το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Είναι το τέταρτο του πανελλήνιο μετάλλιο και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει λοιπόν ότι ένα παιδί μέσα από τη σκληρή δουλειά και μέσα από το ταλέντο του μπορεί να είναι στην ελίτ του ελληνικού στίβου και αυτό αποδεικνύει ο Ανδρέας. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν δύσκολος αγώνας γιατί οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες για μας. Εδώ στην Κάλυμνο δεν έχουμε τέτοιους καιρούς με πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ υψηλή υγρασία. Όλα τα παιδιά δυσκολευτήκανε, δεν κατάφεραν να κάνουν ατομικό ρεκόρ. Ήταν όμως ο στόχος ο φετινός μας να πετύχει ένα πανελλήνιο μετάλλιο, κατέλαβε τη δεύτερη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, του δίνει τη δυνατότητα να μπει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην εθνική ομάδα, να εκπροσωπήσει και την Ελλάδα αλλά και την Καλλιμνό μας στους Βαλκανικούς Αγώνες Εφήβων Νεανίδων που θα γίνουν το Σεπτέμβρη στην Κωνσταντινούπολη και καταλαβαίνετε ότι για όλους μας είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν να τρέξει τα 3 χιλιόμετρα, όμως ένα πέσιμο στη λίμνη την ημέρα του αγώνα μας δημιούργησε μια ψιλοκάκωση στην ποδοκνημική. Εγώ θεώρησα καλό να μην ρισκάρουμε την συμμετοχή του, ώστε την επόμενη εβδομάδα που θα πάμε στην Πάτρα στο μεγάλο πρωτάθλημα, όπως το λέγω, των ανδρών γυναικών, που είναι η κορύφωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Εκεί πάμε με αρκετές ελπίδες για μια νέα διάκριση. Ευελπιστώ λοιπόν ότι και εκεί θα καταφέρουμε να πάρουμε ένα μετάλλιο και να κάνουμε πια, όταν οι συνθήκες είναι καλύτερες, μια ατομική επίδοση την οποία την έχει στα πόδια του και τη δικαιούται. Το ρεπορτάζ μας θα κλείσει με την παρουσία του Προέδρου Καζόνης Κάλυμνος 2000, τον κύριο Γιώργο Ρούσο, που ήταν εδώ για να υποδεχθεί το μεγάλο μας πρωταθλητή. Κύριε Ρούσο! Με μεγάλη συγκίνηση είμαι σήμερα εδώ να υποδεχτώ και εγώ τον Ανδρέα μας. Μια ειδική περίπτωση παιδιού και αθλητή που έχει απεριόριστη ψυχή, ισχυρή θέληση και καλό χαρακτήρα. Ό,τι το καλύτερο για να μπορεί να αντέξει αυτή τη σκληρή προπόνηση που κάνει και να πετύχει τους υψηλούς στόχους που μπορεί να πετύχει. Τον συγχαίρουμε όλοι. Όλοι οι Καλλίμνοι, εγώ παίρνω τα μηνύματα από όλο τον κόσμο, είναι χαρούμενοι. Έχει τη μοναδική χαρά να εκφράζει ένα νησί ολόκληρο και την ψυχολογία όλων των Καλλιμνίων από όλη τη γη, που λένε τα μηνύματά τους στο διαδίκτυο και τη συμπαράστασή τους.
Και φυσικά είναι ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή και το νιώθω απολύτως να πω με εκ μέρους όλου του συλλόγου ένα ευχαριστώ ιδιαίτερο στο Δήμο Καλλιμνίων, διότι με πρωτοβουλία του Δημάρχου μετά από αίτηση βέβαια του συλλόγου, αλλά με τη θέληση του Δημάρχου και τη σύμφωνη γνώμη των πάντων, ομόφωνη άποψη από όλους, επιχορηγήθηκε ο σύλλογος με 4.000 ευρώ και έγινε κατορθωτή η συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα. Γιατί φέτος ήταν περίεργα τα πράγματα, κινδυνεύαμε να μην μπορούμε να πάμε στα πρωταθλήματα. Συνεπώς, η Κάλυμνος συντεταγμένη έχει ταλέντα τα οποία στηρίζει και τα προχωρά. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε σαν δίδαγμα και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αντρέα μου, εγώ είμαι σίγουρος για το μέλλον σου. Αρχεί ο Θεός να σε έχει καλά, να ακούς τον προπονητή σου. Και τώρα, ένας Έλληνας μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι μια πολύ έτσι, σημαντική κατάσταση. Φυσικά στην Πάτρα κάματε και οι δυο σας μια παράληψη. Δεν είναι μόνο το ανδρών γυναικών, κύριε Χαραματά, είναι και το K23, το κάτω των 23, είναι δύο πανελλήνια πρωταθλήματα. Οπότε ένα, είναι 2-1, ναι. Οπότε... Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια Αντρίκο. Νικόλα, μπράβο στον αθλητή σου. Εκείνος δουλεύει σκληρά. Ακριβώς. Είπαμε ότι είναι ένας ταλαντούχος, ο οποίος και εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, ότι για να πας ψηλά πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Ξέρει όλη η Κάλυμνος και τον βλέπει ότι δουλεύει καθημερινά, σκληρά, κάτω από αντίξωες συνθήκες, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, χειμώνα, οπότε είναι μόνο με σκληρή δουλειά μπορείς να ανέβεις ψηλά. Εγώ θα κλείσω το ρεπορτάζ έτσι μόνο με τον Αντρέα και κάνω μία έκκληση στον Δήμο Καλλιμνίων δια του Δημάρχου του κ. Δημήτρη Γιακουμιγάλη να δει τη δική σου την περίπτωση, Αντρέα, με ένα μάτι διαφορετικό. Ταξίζεις, αγωνίζεσαι, είναι σκληρό το αγώνισμα που κάνεις και ο Δήμος πρέπει να βοηθήσει. Χαμογέλα μου λίγο έτσι.